Τώρα, πάω να μαγειρέψω μαζί με τον κύριο Χρήστο Τζιέρα, σεφ από το εστιατόριο Μπέλαμι. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά. Επίσης. Είπαμε ότι έτσι για αρκετές εβδομάδες δεν θέλουμε να δούμε κρέας. Ναι, μετά από όλα αυτά που κάναμε στις γιορτές, τόσο φαγητό, τόσο κρεπάλι σε γλυκά και κρέατα, να αποτοξινωθούμε λίγο. Γι' αυτό σήμερα θα φάμε κάτι. Θα κάνουμε κάτι έτσι ψαρικό, μεσογειακό, λίγο έτσι μοντέρνο ελληνικό, αλλά γευστικά ελληνικό και πολύ απλό. Τι σημαίνει μοντέρνο ελληνικό? Μοντέρνο ελληνικό σημαίνει το εξής. Ας πούμε, παράδειγμα, θα σας κάνω μια συνταγή η οποία λέγεται γιουβετσάκι μπακαλιάρου με γαρίδες και μια σάλτσα από τον ζωμό από τις γαρίδες. Είναι ότι δεν έχουμε τον παραδοσιακό τρόπο που μαγειρεύουμε με τη γάστρα και κάνουμε ένα κρυθαρότο, δηλαδή ένα στυλ ριζότου με ελληνικά χαρακτηριστικά. Μας αρέσει, νομίζω, έτσι πως τα ακούμε. Ακριβώς. Για πάμε να το φτιάξουμε. Ναι. Να δούμε τα υλικά για να μπορούν να σημειώσουν και οι τηλεθεατές μας. Ναι, χρειαζόμαστε γαρίδες, χρειαζόμαστε φιλετάκια μπακαλιάρου ή ενός άλλου ψαριού. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πέρκα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα λαβράκι ή οτιδήποτε άλλο. Χρειαζόμαστε ψιλοκομμένη κάπαρη, χρειαζόμαστε κρεμμυδάκι φρέσκο, χρειαζόμαστε μία σκελίδα σκόρδο ίσα-ίσα να αρωματίσουμε το λάδι. Η οποία θα μείνει μέσα, θα τη βγάλουμε μετά. Θα τη βγάλουμε μετά, γι' αυτό βλέπετε την έχω βάλει ολόκληρη. Χρειαζόμαστε ψιλοκομμένη ελιά, χρειαζόμαστε μερικά ντοματίνια, κρυθαράκι που το έχουμε προβράσει 3 με 4 λεπτά, βασιλικό, ζωμό από τα κεφάλια από τις γαρίδες, στη μαγειρική τίποτα δεν πάει χαμένο. Αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε λίγη καυτερή πιπεριά. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχετε βάλει τις γαρίδες με το σκόρδο και τα φιλετάκια σε ελαιόλαδο και το μαραίνουμε ελαφρά. Γενικά, ο αργός τρόπος φαγητού είναι ο πιο υγιεινός, δεν χρειάζεται πάρα πολύ τσιγάρισμα. Δεν θέλουμε να αναπτύξει πάρα πολύ η θερμοκρασία του, να το κάψει. Σε αυτό το σημείο βάζουμε λίγο ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Βάζουμε μερικά ντοματίνια σε αυτό το σημείο για να τα καρομελώσουμε έτσι και να δώσουμε ένα μέλωμα σε αυτά. Το μπακαλιάρο τώρα που τον βάλατε είναι ομός, τον έχουμε είναι ομός, κάνει. Είναι ομός. Δεν τον το μόνο που έχουμε προβράσει είναι 3 με 4 λεπτά το κρυθαράκι. Α, ωραία. Ωραία. Αφού βάζουμε αυτά τα υλικά, σε αυτό το σημείο έχουμε λίγο λευκό κρασάκι. Λευκό κρασί. Με το οποίο θα σβήσουμε το φαγητό. Το θέλει λίγο το λευκό το κρασάκι, Το λευκό κρασάκι το θέλει γιατί γενικά με τα ψαρικά το λευκό κρασί δίνει μια φρουτώδες γεύση και αφήνει τα εσπεριδοειδή. Γενικά τα λευκά κρασιά έχουν αρώματα λεμονιού, πορτοκαλιού και κάποια από αυτά πεπονιού που στο τέλος αφήνει μια ωραία επίγευση. Έτσι κι άλλως εξατμίζεται. Ακριβώς, πάντα εξατμίζεται και μένουμε. Τώρα, αυτή είναι καυτερή πιπεριά, είναι από τις πολύ καυτερές. Είναι από τις πάρα πολύ καυτερές. Είναι από τις πάρα πολύ καυτερές. Δεν ξέρω, σε πολύ κόσμο αρέσει η πολύ καυτερή πιπεριά. Εγώ εντάξει, έτσι και έτσι. Πρέπει, εντάξει, το πόσο πικάντικο το θέλει ο καθένας εξαρτάται από την υποκειμονικότητα της όρεξης. Πόσο βάλατε εσείς περίπου? Εγώ έβαλα δύο έτσι λωριδίζες μικρές. Γιατί... Βέβαια, σε όποιον πέσει η λωριδούλα θα καεί λιγάκι. Θα γίνει χαμός. Σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, βάζουμε λίγο και το κρυθαρότο. Και το κρυθαράκι. Το οποίο δεν το έχουμε βράσει, δηλαδή, ώστε να γίνει εντελώς. Το έχουμε κάνει αυτό που λέμε στα ιταλικά al dente. Δηλαδή, το έχουμε προβράσει σε νερό που κοχλάζει, αλατισμένο νερό που κοχλάζει με μία κουταλιά τη σούπα σε ελαιόλαδο. Ναι. Μας βοηθάει να μην κολλήσει. Για 3 με 4 λεπτά και κατευθείαν ή το παγώνουμε ή μπορούμε συγχρόνως εκείνη την ώρα σε μια κατσαρολίτσα δίπλα μας να κάνουμε το κρυθαράκι και δίπλα το φαγητό. Ωραία. Σε αυτό το σημείο βάζουμε λίγο κάπαρη ψιλοκομμένη για να μας δώσει την γεύση. Την έχετε κόψει την κάπαρη, δεν είναι ολόκληρη. Δεν είναι ολόκληρη γιατί δεν κάνει αυτό. Μας δημιουργεί έτσι μια πικράδα όταν την δακώνουμε. Πολύ έντονο άμα είναι ολόκληρη. Και λίγες ψιλοκομμένες ελιές. Για να μην ξεχνάμε τα μεσογειακά μας υλικά. Αφού λοιπόν καβουρδιστούν αυτά λίγο μεταξύ τους, προσθέτουμε για γεύση τον ζωμό που έχουμε κάνει με τα κεφάλια από τις γαρίδες. Για να δώσουμε έτσι... Πώς γίνεται αυτός ο ζωμός, αυτό θα σας πω αμέσως.
Όταν καθαρίζουμε τις γαρίδες, κρατάμε τα κεφάλια τους και βράζουμε με λαχανικά και νερό τα κεφάλια. Τι λαχανικά? Λαχανικά καρότο, πράσο και κρεμμύδι για περίπου 20 με 25 λεπτά. Ναι. Στη συνέχεια, τα σουρώνουμε όλα αυτά και πιέζουμε τα κεφάλια από τις γαρίδες να μας βγάλουν όλη τη γεύση, όλο το βούτυρο, στο σουρωτήρι. Υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι τα κεφάλια των οστρακοειδών και του ψαριού έχουν όλες τις γεύσεις της γης. Οπότε... Και μετά βγαίνει αυτό εδώ. Και μετά βγαίνει το αυτό. Το περνάμε εδώ. Από το μούλτι. Το περνάμε, όχι. Το περνάμε από ένα απλό σωρωτή, πιέζοντάς το μια κουτάλα, για να βγάλει το κεφάλι, όλα αυτά τα ζουμιά που έχει, όλα τα βούτυρα. Και τα λαχανικά πώς έχουν λιώσει από το σωρωτήρι? Τα λαχανικά έχουν σταματήσει. Το σωρωτήρι τα κρατάει, αφού έχει μικρές τρύπες. Α, δεν το λιώνουμε τα λαχανικά. Όχι, όχι, όχι. Ωραία, και βάζουμε λοιπόν, συνεχίζουμε το βράσιμο σιγά σιγά και αλλοτοπιπερώνουμε σε αυτό το σημείο. Ωραία. Και στο θέλει τέλος... και το αλάτι και πιπέρι ή είναι ήδη... Κοιτάξτε, γενικά ο ζωμός των οστρακοειδών είναι πάρα πολύ δυνατός, δηλαδή από μόνος του έχει μια πάρα πολύ δυνατή και έντονη γεύση. Που είναι σε μια πάρα πολύ καλή ένταση όσον αφορά την οστιμιά. Το αλάτι όμως σε όλα τα φαγητά είναι αυτό που λέμε η διαφορά, είναι αυτό που λέμε που κάνει το αλάτι και το πιπέρι στη ζωή. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο επίσης, τελευταία στιγμή, βάζουμε ψιλοκομμένο, μάλλον χοντροκομμένο βασιλικό, για να μας δώσει και αυτό στα αρώματά του. Φρέσκο. Και φρέσκο πάντα και λίγο βούτυρο για να μπορέσει να μας δέσει, να μας χυλώσει δηλαδή το κρυθαρότο. Και αυτό το κάνει το βούτυρο, ε? Το κάνει το βούτυρο μαζί με τα υγρά. Όπου μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Εμένα μου αρέσουν γενικά όλα τα ριζότα εδώ με τα θαλασσινά και αυτό φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Τώρα από εδώ και πέρα το πόσο θέλουμε να χυλώσουμε είναι πάλι ένα θέμα δικό μας. Δηλαδή, μπορούμε να το φάμε και λίγο έτσι σαν σουποειδές, μπορούμε να το φάμε και λίγο σε μια εφήπωση, έχει το ριζόγαλο, μπορούμε να το φάμε και τελείως στεγνό. Εγώ για χάρη, ας πούμε, για να μην σας τρώω τον τηλεοπτικό χρόνο, γιατί έτσι και αλλιώς η συνταγή... Το σωστό να μας πείτε ποιο είναι. Το σωστό, εγώ θα το έτρωγα όπως το ριζότο, δηλαδή το σωστό είναι να έχει ένα χύλωμα όπως το ριζόγαλο, μια υφή βελούδινη. Ναι, να έχει λίγο ζουμάκι. Ναι, να έχει λίγο ζουμάκι. Εγώ για να μην σας φάω πολύ ώρα, τηλεοπτικό χρόνο, γιατί αυτό θέλει ας πούμε 3-4 λεπτά ακόμα σιγανό βράσιμο, θα κάνω έτσι ένα μαγικό και θα το σουρώσω με την τρυπητή κουτάλα για να δείτε λίγο έτσι την υφή του σε ένα πιάτο. Τα 3-4 λεπτά που λέτε θα ήθελα ας πούμε για να δέσει ακόμα καλύτερα... Για να δέσει ακόμα καλύτερα η σάλτσα. Ωραία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, δεν σημαίνει ότι αν ας πούμε... Πάντως είναι πολύ γρήγορο φαγητό. Και πολύ εύκολο και πάρα πολύ νόστιμο φαγητό. Στο τέλος, σε αυτό εδώ το σημείο, αν θέλετε μπορείτε να περιχύσετε με λίγο λαδάκι από πάνω. Πολύ ωραία. Και επειδή είμαστε στην Ελλάδα, 2-3 φιλαράκια φρέσκο δυόσμο και έχουμε ένα πολύ ελαφρύ, ελληνικότατο, νοστιμότατο πιάτο. Που είναι σίγουρα μπελαμί, γιατί μπελαμί είναι και ο ναι, μαμαδίστηκε η ελληνική κουζίνα. Αγάπη στο συνέστημα της γεύσης. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο πιάτο που μας δείξατε σήμερα. Να είστε καλά. Στη διάθεσή σας. Διαφημίσεις και επιστρέφω.